Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με FIFA και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο Throwback Draft. Σήμερα νομίζω ότι έχουμε το πέμπτο βίντεο το οποίο αφορά το FIFA 20. Πάμε λοιπόν στην κάρτα για να δούμε ποια σκόρους έχουμε μέχρι τώρα. Λοιπόν παιδες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας ανακοινώσουμε ότι το Trovo στις 12 Δεκεμβρίου θα βγει πλέον από την Beta. Αυτό σημαίνει ότι η λέξη Beta δεν θα υπάρχει κάτω από το logo του Trovo και για να το γιορτάσουμε αυτό θα υπάρχει ένα πολύ ξεχωριστό community event στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Trovers, τόσο οι streamers όσο και οι viewers. Η διάρκεια θα είναι πενθήμερη από τις 8 μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου. Το event θα λέγεται Smashing Beta Challenge, όπου όλο το community του Trovo θα χωριστεί σε 3 διαφορετικές ομάδες για να στριμάρουμε, να παίξουμε τα αγαπημένα μας games και να περάσουμε καλά. Στο συγκεκριμένο event λοιπόν, εσείς θα μπορείτε να μαζέψετε κομφετί, τα οποία θα μπορείτε να μαζέψετε μέσα από συγκεκριμένα challenges που θα έχουν στόχο να σαπορτάρετε και να ανεβάσετε τους αγαπημένους σας streamers στην κατάταξη του βαθμολογικού πίνακα που θα υπάρχει για το συγκεκριμένο event, όσο πιο πάνω γίνεται. Οπότε, στα κανάλια του Trovo και του Trovo Greece θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, οπότε να κάνετε follow και τα δύο κανάλια. Εμείς σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας, να περάσουμε καλά, να κάνουμε χαμούλη, γιατί ο στόχος είναι ένας, να σπάσουμε την πέτα του Trovo. Λοιπόν, FIFA 19 την προηγούμενη εβδομάδα 191 και 192, 191 μισό ένας ακραίος μέσος όρος και έχουμε την πρώτη ισοπαλία μεταξύ FIFA 18 και 19. Απομένουν το FIFA 20 και το 21 να δούμε αν θα σπάσει το 192 με 93 ή 94 για να ξέρουμε πλέον ποια θα είναι τα FIFA που θα διαγωνιστούν στο special και τελευταίο επεισόδιο για να ανακηρυχθεί ο νικητής για τα draft, ποιο είναι το καλύτερο FIFA για να φτιάχνεις draft. FIFA 20 λοιπόν σήμερα, πάμε να δούμε τα draftάκια, πάμε να δούμε το club tour και πάμε να ανοίξουμε και κάποια packs κλασικά στο τέλος, αλλά πριν πάμε εκεί να σας πω για μία ακόμη φορά ότι το subscribe είναι πάρα πολύ σημαντικό στο κανάλι. Το 34% από εσάς δεν έχει κάνει. Οπότε όλοι τώρα πατήστε subscribe και ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο. Καλή σας απόλαυση λοιπόν. Εμείς θα τα πούμε στον επίλογο για να δούμε πλέον ποια θα είναι και τα σκορ για το FIFA 20. FIFA 20 λοιπόν. Κατέβασα και την κάμερα για να βλέπετε έτσι να θαυμάζετε τα ωραία μουτράκια του Αζάρ. Ένα FIFA το οποίο θα πω εγώ ότι ήταν τεράστιο το transition από το 19 στο 20 όσον αφορά το gameplay, δηλαδή στο structure του γουλού, των rivals κτλ. Αν θυμάμαι σωστά, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά, αλλά το transition από το 19 στο 20 ήταν τεράστιο όσον αφορά το gameplay. Στην αρχή λίγο είχαν παραξενευτεί όλοι γιατί από αυτό που ήταν το 19 πήγαμε στο 20. Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι νομίζω που όλοι έμειναν πολύ ευχαριστημένοι. Στο τέλος, αν και στην αρχή χρειάστηκε λίγη προσαρμογή γιατί έμοιαζε περισσότερο με ρυθμό ποδοσφαίρου, ήταν πιο αργό το παιχνίδι κτλ. Εγώ το μόνο ψεγάδι που θυμάμαι από το FIFA 20 στο gameplay ήταν ότι είχε μπει πάρα πολύ AI και πάρα πολλά autoblocks. Ήταν το μόνο πράγμα που με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ. Που να ξέρω ότι στο 21 θα διωγγωθεί ακόμη περισσότερο. Ναι, αυτό ήταν το μενού. Cover star φυσικά ο Αζάρ. Πάμε να μπούμε στο παιχνίδι. Επίσης κάτι που δεν μου άρεσε στο FIFA 20 ήταν αυτό το θεματικό χρώμα από πίσω. Το οποίο άμα το πει ροζ ή πορτοκαλοκόκκινο ή και εγώ δεν ξέρω τι, τα κορίτσια θα σου πούνε δεν είναι αυτό. Θα σου πούνε είναι ή σωμόν ή κοραλί. Τέλος πάντων. Είναι από τα ελάχιστα FIFA που δεν μου άρεσε το μενού συνδυασμός χρωμάτων. Το γκρι με αυτό το χρώμα, το κοραλί. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Βασικά δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν από τα FIFA που δεν μου άρεσε καθόλου το μενού. Πάμε να πούμε στην Ultimate Team. Να δούμε εκεί τι έχουμε. Είναι από τα FIFA που δεν θυμάμαι πάρα πολύ τι έχω στο Club Tour. Βλέπετε και coins και ρεκόρ κλασικά πράγματα. Έχουμε αρκετά coins οπότε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ξανά packs. Πάμε να δούμε αν έχουμε draft και τα λοιπά. Δεν έχουμε ενεργό draft στο online το οποίο είναι πάρα πολύ καλό οπότε θα μπορέσουμε να μπούμε κατευθείαν. Πάμε κλασικά να δούμε την Team of the Week. Δεν ξέρω, μπορούμε να το δούμε. Για να δούμε εδώ πέρα. Έχει Ronaldo, Τέλες, Φαμπίνιο, Νάβας, Γκνάμπρι, Άσπας, Κέιν. Αυτούς εδώ κάτω δεν τους βλέπετε πολύ καλά όλους αλλά δεν έχει να δείτε και κάτι. Ναι, ψιλο irrelevant η Team of the Week. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα. Η οποία ομάδα είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Όπου να σας πω την αλήθεια εσείς, δεν θυμόμουν ούτε μία από αυτές τις κάρτες. Γενικότερα το FIFA 20 ήταν από τα πρώτα παιχνίδια επειδή υπήρξε καραντίνα που όλοι ήμασταν μέσα στα σπίτια μας και δεν βγαίναμε και παίζαμε συνέχεια το παιχνίδι. Εμένα προσωπικά με είχε κάνει να βαρεθώ πάρα πολύ σύντομα. Ακριβώς μετά την Team of the Season το παράτησα. Δηλαδή στα προηγούμενα FIFA έπαιζα και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Στην Team of the Season εκεί μέχρι αρχές Ιουνίου έπαιξα στο FIFA 20 και το παράτησα. Έχουμε Ter Stegen. Έχουμε Μιλιτάο Flashback, η οποία ήταν απίστευτη κάρτα αυτή, τη θυμάμαι. Είχαν βγει δύο εκδόσεις Μιλιτάο, το Prime Flashback SBC και ένα λίγο πιο. Όχι Prime Premium, κάπως έτσι λεγότανε. Πολύ ωραία κάρτα, είχε απίστευτα stats ο Μιλιτάο. Σέρχιο Ράμος, κλασικά πράγματα από τις πιο σπασμένες κάρτες ο Σέρχιο Ράμος, αν και δεν είχα παίξει πολλά παιχνίδια μαζί του. Αυτή η κάρτα την ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί με αυτή την κάρτα με είχε πετσοκόψει ο Ακμπομ στα παιχνίδια που είχαμε παίξει, αλλά τον έκανα κι εγώ μετά όταν τον ξαναέβγαλαν τον Boateng. Ρομπέρτο Κάρλος έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια γιατί ήταν από Base Icon νομίζω η συγκεκριμένη κάρτα. Καλούτσικος. Μακελελέ,
Και αυτός μια πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα. Τον βλέπετε untradeable, γιατί γενικότερα στο τέλος είχα ανοίξει πάρα πολλά icon moments SBC. Οπότε θα δείτε πολλούς moments στο συγκεκριμένο club tour. Πετία από Prime SBC. Ρενάτο Σάντζης δεν έπαιξα πολλά παιχνίδια μαζί του. Ελάχιστα παιχνίδια. Είχε καταπληκτικά στάτσα αυτή εδώ η κάρτα, πραγματικά. Μάρες ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε φοβερό dribbling και pacing game με τα skill moves. Κρόιφ, τον οποίο τον είχα αγοράσει ξανά στο τέλος, δεν θυμάμαι γιατί. Ίσως ήθελα να παίξω ένα τελευταίο Weekend League, το οποίο ούτε καν το ολοκλήρωσα. Όπως λέτε, πέντε παιχνίδια έχω παίξει όλο και όλο μαζί. Τέρμα δεξιά βλέπετε τα παιχνίδια μου. Και Vinicius Junior, επίσης ελάχιστα παιχνίδια. Ήταν το πρώτο FIFA που άρχισαν να δίνουν τόσο τερματισμένες κάρτες στο τέλος. Δηλαδή αυτό ήταν το Summer Showdown Plus, έτσι γράφει εκεί που είναι η κάμερά μου. Την οποία την αλλάξω κιόλας, by the way. Ναι. Οπότε δεν είμαι, να πω την αλήθεια, συναισθηματικά δεμένος με αυτή την ομάδα. Είμαι συναισθηματικά κάπως δεμένος με αυτή την κάρτα που είχα βγάλει και το παρατσούκλι του ότι ήταν ο νερφαρισμένος. Αλλά μεταξύ μας ξέρουμε ότι ήταν σπασμένη κάρτα και ότι ο Μπεν Γιέντερ ήταν. Το νερφαρισμένος είχε βγει γιατί ότι είχε, δεν ήταν σε κάποια φάση τόσο καλός όσο ήταν στην αρχή. Αυτή η κάρτα με ένα με είχε κουβαλήσει προσωπικά στην Elite 1 με 27 νίκες όταν είχα παίξει από την Ελλάδα. Στην Ολλανδία δεν το είχα καταφέρει. Βλέπετε τον Team of the Year Mbappé, ο οποίος είναι first owner και είναι tradable, γιατί στο τέλος του FIFA, κάπου εκεί προς τον Αύγουστο, είχαν βγάλει κάρτες και Team of the Year και όλες αυτές τα packs και τον είχα πετύχει. Και το είχαμε πει κιόλας, λέτε να είναι σημάδι για αυτό που θα βγάλουμε στο 21. Και στο 21, αν θυμάστε, είχαμε πετύχει Team of the Year Mbappé. Όπως βλέπετε, πολλά prime icons εδώ. Αυτός ο Moments Goretzka ήταν πάρα πολύ ωραία κάρτα. Έχω παίξει αρκετά ματσάκια μαζί του. Πρέπει να είναι 3 Weekend League περίπου και κάποια match rivals. Πολύ ωραία κάρτα και ο συγκεκριμένος Goretzka. Σονάλντο επίσης, αν tradable από κάποιο guarantee SBC θα ήταν αυτό. Ούτε που θυμάμαι. Και πάμε να δούμε τι έχουμε μέσα στο club. Πώς το λέγανε αυτό το Foot Future Star Academy. Okay. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα που αρχίζουν να έχουμε κάρτες. Crespo. Είχα παίξει πολλά παιχνίδια μαζί του, γιατί τον είχα κάνει από τα swaps. Α, τα swaps νομίζω είχαν μπει για πρώτη φορά στο FIFA 20, το οποίο ήταν έτσι, μια προσθήκη η οποία είχε δώσει ένα ωραίο twist. Ο Μπεν Γιέντερ, το τρίποδο ήταν το παρατσούκλι που του είχε δώσει ο Δήμος του Σιμών σε εκείνον το FIFA. Τον είχε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ το τρίποδο. Ναι, όπως βλέπετε, όλες αυτές οι κάρτες, τις οποίες είχαμε πετύχει από Pax και Blank, Campbell, Μακελελέ, όλοι αυτοί βλέπετε είναι από αυτά τα Pax. Ο Κρόιφ αγορασμένος. Ξανά εδώ πέρα Μπουτραγένιο, Μπλανκ, Ζόλα, Τρεζεγγέ. Είχα ανοίξει πάρα πολλά από αυτά τα packs στο τέλος. Δηλαδή δεν είναι κάτι ακραίο. Εδώ πέρα όλοι αυτοί που βλέπετε είναι από αυτά τα packs που έχουν ανοιχτεί. Και πάρα πολλούς δανεικούς βλέπω εδώ πέρα. Ζανέτη, Πίρλο, Ρενάτο Σάντσο, όπως είπαμε, Φερνάντες, Τέλες. Και νομίζω ότι μετά πάμε μόνο στους δανεικούς. Τερστέγγεν, Μάρες, Σον. Αν ρίχα πετύχει επίσης από αυτούς τους moments. Επίσης τον χρησιμοποίησα ελάχιστα. Είχα πει να παίξω ένα τελευταίο Weekend League, νομίζω, με όλη την ομάδα Icons και Striker τον Ακπομ. Κάτι τέτοιο. Α, υπάρχει αυτό το SBC του Κιελίνη, ούτε που τον θυμόμουνα, ούτε που τον είχαμε χρησιμοποιήσει. Ναι, αυτά δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Αυτές ήταν οι κάρτες και ο Mbappé, ο tradable, ο οποίος το 21 έγινε και πραγματικότητα, βέβαια untradable, αλλά βγήκε όταν έπρεπε. Αυτό, γενικότερα το club tour στο FIFA 20 δεν είναι πολύ μεγάλο. Πάμε στα draftάκια μας. Πάμε κλασικά ένα draft στο single player και ένα στο online. Και ξεκινάμε φυσικά από το single player με 15.000, να δούμε εάν θα καταφέρουμε να σπάσουμε το 192. Ξεκινώντας από εδώ. Κλασικά το βάζουμε στο Ultimate, το έχουμε μάθει πλέον αυτό. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε δοκιμάσει μέχρι τώρα το 4-1-2-1-2, λέω να πάμε σε αυτό και να το δοκιμάσουμε. Και ό,τι γίνει. Για να δούμε ο Captain μας. Ο Captain είναι πάρα πολύ μέτριος. Θα διαλέξω επίτηδες στον Κουτίνιο, μόνο και μόνο για να μην μας κάψει καμία από τις υπόλοιπες θέσεις. Μέσα τώρα υπάρχουν πόσες special κάρτες και Κουτίνιο πες να υπάρχει special κάρτα. Αλλά πάμε τον Κουτίνιο, μην κάψουμε τώρα τον απλό χρυσό μέση. Μία μικρή παύση στο βίντεο, γιατί έχω κάνει μία πεπεγιά την οποία την κατάλαβα πιο μετά. Στο FIFA 20 πλέον το rating και το chemistry είχαν μεταφερθεί πάνω αριστερά. Οπότε για όλο αυτό το πρώτο draft θα βλέπετε την κάμερά μου εκεί πάνω, η οποία θα κρύβει και το rating και το chemistry. Δυστυχώς το κατάλαβα μετά, αλλά ευτυχώς στο δεύτερο draft η κάμερα έχει πάει πάνω δεξιά. Στο πρώτο όμως draft η κάμερα δυστυχώς έχει παραμείνει πάνω αριστερά, δυστυχώς θα τη βλέπετε. Αυτά, συγγνώμη, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε striker. Να δούμε εδώ τι έχουμε. Πάμε με Aguero απλά επειδή έχει 89 rating, αλλά τώρα μόνο χρυσές κάρτες, κάτι καλύτερο θέλουμε. Να πω! Ναζάριο moments! Αυτό είναι ακραίο. Όχι μόνο από rating, είναι ακραίο και για το chemistry, γιατί δίνει ακριβώς αυτό που θέλω. Τώρα μιλάμε. Κάτι ακραίο στο cam. Δεν έχουμε κάτι ακραίο σε, πώς το λένε, σε rating. Πάμε με τον Silva να δημιουργήσουμε και το chemistry με τον Aguero. Να μην το έχουμε, το σκεφτόμαστε. Πάμε με Silva. Κάτι ακραίο από icon εδώ στο CM. Θα πάμε με το Moutinho τώρα για το chemistry, αν και δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Θέλουμε κάτι πιο special εδώ, κάτι καλύτερο. Δεν είναι άσχημη αυτή η καρτούλα του Arnold, κολλάει πολύ ωραία.
Πάμε με αυτόν τον Arnold, Shape Shifter. Πρώτο πρόμο που είχε μπει, είχαμε πετύχει δύο ακραίες κάρτες, αν θυμάστε, στο FIFA 20. Richarlison και Ben Yedder Shape Shifters, tradable. Εδώ. Ναι, πάρα πολύ καλό. Εδώ πέρα δεν έχει νόημα ποιον θα διαλέξουμε. Λέω να πάμε μόνο και μόνο με τον Petit, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος Γάλλος και να δημιουργήσουμε κάποιο καλό link. Οπότε πάμε με Petit, πολύ ωραίο και αυτό. Για πάμε στο left back να δούμε. Έχουμε κάτι ακραίο από Αγγλία εδώ. Έχουμε Jordi Alba 93, έτσι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε αυτή την κάρτα του Jordi Alba. Θα τον διαλέξουμε, γιατί μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Το οποίο είναι έξυπνη μαγιά. Και μπορούμε να κολλήσουμε παίχτες από Ισπανικό εδώ πέρα. Ένας Βαράν τώρα θα ήταν κουτί εδώ λόγω του Petit. Για πάμε. Μαρκίνιος 94, Γιατί μπορούμε να πάρουμε και τον Μαρκίνιος που έχει 94 rating. Και το θέλουμε το rating αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να κολλήσουμε με τα μικρά ratings. Γιατί έχουμε και τον Μουτίνιο μέσα, έτσι. Πάμε με Μαρκίνιος. Έχουμε τον Petit που μπορεί να βοηθήσει και τα links. Ένα icon θέλουμε εδώ. Ούτε Funes Mori. Ναι, πάμε με τον Οταμέντι να παραμείνουμε στο αγγλικό. Και βλέπουμε. Εδώ πέρα κάτι ακραίο σε right back. Το ακραίο εδώ τώρα είναι ο Κουαδράδο, ο οποίο όμως δεν κολλάει με τίποτε. Ας μην μπλέξουμε. Πάμε με Walker. Είναι safe επιλογή και ο Walker. Είναι αρκετά safe. Και δίνει και ωραίο link στον Οταμέντι αν το χρειαστούμε. Ένα icon εδώ πέρα θα λύσει όλο το πρόβλημα νομίζω. Πάμε με τον Ρουφιέ. Θέλω να αλλάξουμε λίγο την άμυνα. Αυτό με ενδιαφέρει άμεσα. Οπότε θα πάμε να ανοίξουμε αυτές τις θέσεις εδώ τώρα. Για να δούμε. Φαντάικ. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ο Βιργίλιος. Αν και έχει πολύ καλύτερη κάρτα. Εδώ χαλάει ο τερματοφύλακας τώρα. Οκ, θα το δούμε. Πάμε λίγο στο δεύτερο CB. Ένα icon εδώ να λύσει το πρόβλημα. Θα πάρουμε Ράμος γιατί ούτως ή άλλως δεν κολλάει κανένας τους. Και δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Μπορούμε να βάλουμε τον Ράμος εδώ και να περιμένουμε να δούμε τι θα μας δώσει σε goalkeeper. Πάμε να ανοίξουμε τον goalkeeper. Ένα icon θα λύσει τα προβλήματα εδώ. Αν και παίζει να υπάρχουν καλύτεροι τερματοφύλακες από αυτούς. Πάμε με τον Έντερσον, μην το χαλάσουμε. Και λίγο δύσκολο το rating εδώ, έτσι όπως το βλέπω. Το έχουμε το chemistry 100 και το rating 90. Οπότε από εδώ και πέρα μπορούμε πάλι να διαλέγουμε μόνο τις κάρτες που έχουν rating. Και πάμε να το κάνουμε κιόλας. Rating. Ράφα 93. Μόνο στο rating πλέον θα βασιστούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Ας διαλέξουμε αυτό γιατί ούτως ή άλλως θα βγει έξω. Rating, θέλουμε rating εδώ. Να τον πάρουμε τον Κριστιανό για το rating, να μην τον αφήσουμε. Ή να πάρουμε το Φιρμίνο για να βγάλουμε έξω τον... Τώρα αυτό λέτε να είναι λάθος που θα κάνω. Να πάρουμε Φιρμίνο, αλλά να βγάλουμε τον Μουτίνιο. Πιστεύω θα μπορέσουμε να τον αλλάξουμε. Ας πάμε με Φιρμίνο. Ας πάμε με Φιρμίνο. Να μπει μέσα κι αυτός, να το αλλάξει. Και από εδώ και πέρα μόνο rating. Μπορεί να δώσει καλύτερο Κριστιανό, έτσι. Μπεστάκος 94 είναι καταπληκτικός, το θέλουμε. Για να δούμε εδώ πέρα κάτι άλλο, επίσης υψηλό rating. Ο Oblak δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Βασικά μπορούμε να διαλέξουμε τον Oblak γιατί είναι ο μόνος που έχει το υψηλότερο rating, οπότε πάμε με Oblak. Κάτι άλλο σε υψηλό rating, κάποιο icon ακραίο. Όχι, με τίποτα, αυτό είναι πάρα πολύ κακό. 77. Δύο τελευταία picks, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το φτάσουμε το 192 εδώ. Μας δίνει και τον Silver, μας πετσόκοψε τώρα εδώ. Εδώ. Όχι. Όχι, εδώ μας πετσόκοψε στο rating. 191 είναι το draft. Δείτε ποιο ήταν το πρόβλημα εδώ πέρα. Έδωσε τον Αγκουέρο, ο οποίος είναι χαμηλό rating. Έδωσε τον Arnold που είναι χαμηλό rating. Και έδωσε και τον Οταμέντι που ήταν χαμηλό rating. Οκ, 191 δεν είναι καθόλου κακό draft. Θέλουμε Ισπανό ή από Premier League. Άμα δώσει με να πάρουμε τηλέφωνο. Α, έδωσε Ισπανό. Ωραία, από Premier League βοηθάει περισσότερους. Πάμε με τον Ισπανό να ανεβάσει τον Ράμος και τον Σίλβα. Λοιπόν, το πρώτο draft. Για το FIFA 20 είναι 191 με Ναζάριο Μόντς, ο οποίος είναι απίστευτη κάρτα, αλλά οι υπόλοιπες κάρτες δεν ήταν τόσο ακραίες, με Ράφα, Μαρκίνιος και τα λοιπά. Ναι, φαντάζομαι ότι στο μοντάζ ήδη θα σας είχα εξηγήσει ότι έκανα απίστευτη πεπεγιά, γιατί στο FIFA 20 το rating και το chemistry ήταν αριστερά και το έκρυβε η κάμερα. Σας ζητώ μια πολύ μεγάλη συγγνώμη γι' αυτό. Τουλάχιστον πιάσαμε 191. Έτσι, δεν σπάσαμε το rating. Να φτάσουμε 193 και να το χάσετε. Ήταν 191. Ας δούμε στο online draft. Το online draft λοιπόν εδώ. Με άλλα 15.000. Για να δούμε σύστημα. 4-3-1-2, 4-4-2, 3-4-3. Νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσουμε και αυτό τώρα. Εφόσον διαλέξαμε πριν, γιατί τώρα πάλι θα διάλεγα το 4-3-1-2. Στα παλιά FIFA ήταν πολύ ακραία αυτά τα συστήματα. Πάμε να το δοκιμάσουμε όμως. Πάμε 3-4-3. Πριν δεν το δοκιμάσαμε. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά ο striker είναι πάρα πολύ κακός. Ο captain, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ κακός. Και θα πρέπει να κάψουμε ξανά μία από τις θέσεις. Πάμε να κάψουμε το left winger με τον Hazard. Με πολύ βαριά καρδιά την καίω αυτή τη θέση. Εδώ θέλουμε icon.
Van Basten 89. Ας τον διαλέξουμε για το chemistry. Μπορεί να βοηθήσει. Τώρα δεν ξέρω ακραίες κάρτες στους wingers εδώ πέρα ποιους έχουμε. Είχε team of the season τον Dembélé. Δεν θυμάμαι καθόλου. Για να δούμε εδώ. Χόρεψε Φεκίρ, χόρεψε! Για το chemistry πάμε με το Φεκίρ. Για να δούμε. Μπορούμε να μείνουμε με τον Cross. Το πάμε στο ισπανικό. Θα το πάμε και ένα icon εδώ πέρα στο κέντρο. Μπορούμε να πάμε με τον Herrera, αλλά το chemistry θα το βρούμε. Θέλουμε υψηλό rating. Rating δώσε μας, please. Ναι, να αναγκαστικά πρέπει να πάμε με τον Joaquin. Αλλά θέλουμε icons, θέλουμε υψηλό rating. Αυτό εδώ πέρα δεν πάει για 191 σίγουρα. Αυτή η κάρτα του Ramos είναι πάρα πολύ μεχ. Αλλά και small να μου πείτε δεν κολλάει με τίποτα. Πάμε με τον Ramos αναγκαστικά. Icon, κάποιο CB icon. Όχι, είναι πάρα πολύ κακό αυτό που βλέπω. Γιατί και ο Πικέπες να είχε team of the season. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να διαλέξουμε κάτι άλλο εδώ. Θα είναι ένα πολύ καλό draft σε chemistry, αλλά πολύ μέτριο σε rating. Πάμε με τον Τζενέ. Α, icon έστω στον τερματοφύλακα. Δεν θυμάμαι ποιος είχε team of the season. Πες να είχε ο Ter Stegen, οπότε πάμε με τον Courtois. Έχουμε 188. Τώρα να το φτάσουμε 191 πέδες θεωρώ πολύ δύσκολο. Ό,τι rating και να διαλέξουμε, είναι πολύ χαμηλές οι κάρτες μέσα. Πάμε με τον Μαρτίνες. Ξεκινάμε δυνατά με 94. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να το ανεβάσουμε με το rating. 88 Navas. Icons δεν θα έχει ρε σε αυτό το draft. Αν δεν έχει icons είμαστε χαμένοι από χέρι. Έχει φάει πολύ μεγάλο κόλλημα με τις τέτοιες. Έφαγε τεράστιο κόλλημα με τις χρυσές κάρτες εδώ πέρα. Έφαγε τεράστιο κόλλημα με τις χρυσές κάρτες τώρα το παιχνίδι. Ναι. Εδώ έφαγε τεράστιο κόλλημα με μέτριες κάρτες. Πολύ κρίμα. Εδώ μιλάμε για 189 το πολύ. Έτσι όπως το βλέπω. Κάρλος Αλμπέρτο είναι ωραίος και μπορούμε να τον βάλουμε κιόλας μέσα. Να βγει δηλαδή αυτός. Για να δούμε. Αν τα δώσει τώρα τα icons μου μαζεμένα. Πάμε με Κριστιάνο γιατί δεν παίζει να ξαναβγεί μετά. 97 Μέση, ο οποίος είναι φοβερός και θα μπει κιόλας στη θέση εδώ του Herrera. Τώρα λίγο σαν να έφτιαξε, να δώσω κανένα icon εδώ ακόμα. 91 Φερναντίνιο. Για να τον διαλέξουμε. Μπορεί να μπει εδώ, να γίνει αυτό. 99. Okay. Με προπονητή μπορεί να φτιάχνει αυτό. Ή κάποιο ακραίο icon εδώ. Χακίμι, απλά και μόνο για το rating. Μάρκος Αλόνσο, ό,τι να είναι. Και ο Πάουλ Λόπεζ. Ναι, λοιπόν, δείτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εδώ πέρα θέλουμε ένα προπονητή είτε Βραζιλιάνο, είτε από Premier League, είτε Αργεντίνο, είτε από Ισπανικό. Νομίζω έχουμε καλύψει πολλές επιλογές εδώ πέρα. Όλο και κάτι θα πετύχουμε. Δεν μπορεί να είναι τόσο άκυρος ο προπονητής. Για να το πάμε 191. Εάν βγάλω τον Φερναντίνιο, πάλι και με τον Πικέ παραμένει 191 μέσα. Αλλά να δούμε αν μπορούμε να το κλατσάρουμε με τον Φερναντίνιο. Από La Liga νομίζω το δίνει. Δεν χρειάζεται να διαλέξουμε τίποτα άλλο. Είναι όλοι τους από εδώ. Ποιος είναι ο πιο ωραίος. Από τους εδώ ο κύριος φαίνεται ότι έχει εμπειρία. Οπότε πάμε με τον έμπειρο. Αυτό. 191. 191. Επίσης ένας πολύ υψηλός μέσος όρος από το FIFA 20. Καθαρό 191 ο μέσος όρος. Δύο draft 191. Νομίζω μας στήχησε το ότι δεν μας έδωσε πολλά icons εδώ. Γιατί είχε πολλούς moments να δώσει και δεν τους έδωσε. Άρα δεν μπορούμε να ισοφαρίσουμε ούτε το FIFA 18 ούτε το FIFA 19. Άρα πλέον το τοπίο έχει ξεκαθαρίσει τελείως στον τελικό. Είναι FIFA 18, 19 και αν καταφέρει το 21 να τα ισοφαρίσει ή να κάνει καλύτερο. Εκεί μετά, εάν στο FIFA 21 κάνουμε 193, θα δούμε πώς θα επιλέξουμε πιο από τα άλλα δύο. Ίσως να χρησιμοποιήσουμε το μέσο όρο και να πάμε με το FIFA 19. Πάμε να ανοίξουμε τα packs μας. Για να κλείσουμε και το επεισόδιο με το FIFA 20. Εδώ στα Gold Packs. Τώρα εντάξει, δεν κυνηγήσουμε ξανά Λουκάκου. Δεν γίνεται αυτό. Μία φορά γίνεται. Να δούμε αν θα έχουμε κάποιο board. Ή walkout, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Εδώ πλέον ήταν το animation που ξέρουμε. Εδώ πέρα είναι non-rare κάρτα. Τα θυμόμαστε τα animations του FIFA 20. Εγώ θα συνεχίσω να ανοίγω τα packs μέχρι να πετύχουμε το πρώτο board. Δεν μπορεί τώρα να κλείσουμε και εδώ πέρα το FIFA 20 να μην πετύχουμε board. Είναι χαζό. Εδώ, μήπως. Εδώ έχουμε walkout. Δεν είναι απλά board. Είναι walkout. Όχι, board ήταν. Αχ, αυτό ήτανε. Το αργό animation ήταν και στο board. Οκ. Λούκας Μόουρα. Οκ. Μια χαρά είμαι. Ωραία. Το δεχόμαστε. Νομίζω ότι μπορούμε να το αφήσουμε εδώ πέρα.
Αυτό ήταν το αργό animation, ήταν αν θα είναι board ή walkout. Okay. Ωραία φανελίτσα του Βελγίου, αν θυμάστε την έχουμε κιόλας. Λοιπόν, ναι, νομίζω μπορούμε να το αφήσουμε εδώ πέρα με τον Λούκας. Δεν έχει νόημα τώρα να κυνηγήσω όλα τα υπόλοιπα packs. Τώρα μπορεί να ανοίγω πόση ώρα και να μην πετυχαίνουμε τίποτα. Το στόχο είναι να πετύχουμε ένα board, να δούμε έτσι όλο το animation. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για το FIFA 20. Αυτά ήταν τα δύο draftάκια του. Πάμε στον επίλογο να δούμε πλέον πώς έχει διαμορφωθεί η κάρτα. Λοιπόν, όπως είδατε, στο FIFA 20 είχαμε δύο ξεκάθαρα σκορ: 191, 191, μέσος όρος 191 και καλύτερο draft 191. Πλέον το τοπίο είναι λίγο πολύ ξεκάθαρο. Μένει μόνο στο FIFA 21 η δυνατότητα να σπάσει ή να ισοφαρίσει το 192. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, να ξέρετε, το λέω από τώρα γιατί πιστεύω θα έχει hype. Εάν το FIFA 21 ισοφαρίσει το 192 από FIFA 18 και FIFA 19, θα πάμε σε τριπλή ισοβαθμία και το τελευταίο special video θα έχει και τα τρία FIFA. Νομίζω ότι αυτό θα έχει το περισσότερο hype. Και FIFA 18 και 19 και 21. Για να δούμε ποιο draft θα είναι το πιο δυνατό και ποιο FIFA θα κερδίσει. Περίμενα κάτι καλύτερο από το FIFA 20, κυρίως στους Moments Icons. Εκεί λίγο απογοητεύτηκα. Μας έδωσε αρκετές basic cards, δηλαδή inform και χρυσές cards. Ειδικά με τις χρυσές και φάει κόλλημα σε κάποια φάση. Αλλά anyway, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά. Εδώ θα το κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα τεράστιο like. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Μένει το FIFA 21 για να δούμε ποια FIFA θα διαγωνιστούν στο τεράστιο, τελευταίο και special επεισόδιο για το Throwback Draft. Μέχρι να τα πούμε στο επόμενο βίντεο φυσικά με το FIFA 21. Να περνάτε πάντοτε όμορφα.